Φίλε και φίλοι του νησιά, γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον δημοσιογράφο, εκδότη και συγγραφέα του περιοδικού ΣΤΕΠΑ, Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας εκεί κάτω στην Λεβεντομάνα, την Κρήτη. Κύριε Τριανταφυλλίδη, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη διαφήμιση στο κείμενο το οποίο δημοσιεύσατε με τον τρόπο που προκλήθηκε από την απαγόρευση και θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό με αφορμή την επέτειο από το Γολοντομόρ. Θέλω καταρχήν να μας πείτε το κείμενο το οποίο δημοσιεύσατε, από πού είναι η πηγή, από πού το πήρατε και το εμπάργο το οποίο έγινε στην σελίδα σας, παρότι δεν υπήρχε δεν προκλήθηκε ούτε κύμα μίσους, ούτε λογοκρισία, ούτε είχε κάτι άσεμνο. Για 30 μέρες υπήρξε ένας αποκλεισμός. Για πείτε μας λίγο την ιστορία. Κοιτάξτε, εγώ την Κυριακή το πρωί, κατά την πάγια συνήθεια που έχω στο Facebook, έκανα μία αναγγελία της εκπομπής που κάνει ο πατέρας Πέτρος Μηνόπετρος στο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας. Και ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στον Γολοντομόρ αλλά και σε άλλες επαιτίους αυτής της περίοδου, όπως ήταν παραδείγματος χάρη η επέτειος της Ουγγρικής Επανάστασης το 1956, τα τραγικά γεγονότα του 1917 στη Ρωσία, η κήρυξη του πολέμου της Σοβιετικής Ένωσης κατά της Φιλανδίας κλπ. Ανάμεσα αυτά λοιπόν ήταν και τον Γολοντομόρ, μία από τις αναφορές. Πρόκειται για συνεντεύξεις που έχουμε κάνει με τον πατέρα Μηνόπετρο εδώ και 12 χρόνια, όταν στη χώρα μας ήμασταν πολύ λίγοι εκείνοι οι οποίοι μιλούσαν για τα εγκλήματα του κομμουνιστικού καθεστώτος. Ήταν τα πέτρινα χρόνια της πολιτικής μου μοναξιάς. Για να εικονογραφήσω την ανάρτηση αυτή, δημοσίευσα μία φωτογραφία η οποία ήταν 4 παιδάκια εξαθλειωμένα με πρισμένες σκυλιές από την πείνα από ένα χωριό της Ουκρανίας το 1930. Το Facebook με τον αλγόριθμό του θεώρησε ότι αυτό είναι πορνογραφικό υλικό και μου επέβαλε την ποινή του αποκλεισμού των 30 ημερών. Εγώ αμέσως έστειλα ένσταση στα κεντρικά του Facebook, στην εταιρεία Μετά δηλαδή που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, εξηγώντας περί τίνος πρόκειται, και λέγοντας ότι δεν μπορείτε να αφήνετε να κλείνετε τα μάτια σας απέναντι σε μια ανθρωπιστική τραγωδία όπως ήταν αυτός ο λοιμός στην Ουκρανία αλλά και σε άλλες περιοχές, για να είμαστε ιστορικά δίκαιοι, της Ρωσίας. Ο λοιμός είχε επεκταθεί στη Νότια Ρωσία, είχε επεκταθεί στο Καζακστάν και εκεί πέρα χάθηκαν περίπου, υπολογίζουν οι ιστορικοί, 8 εκατομμύρια ανθρώπινες ψυχές. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για το Γολοντομόρ. Θέλω να μας πείτε στοιχεία, γιατί είδα ότι και μέσα από την τακτική αρθρογραφία που έχετε και μέσα από τις συνεντεύξεις έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ήθελα όμως να μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό της απαγόρευσης, γιατί όπως είπατε, η λογοκρισία ήταν ένα χαρακτηριστικό της Χούντας, μετά όμως ήρθε από την άλλη πλευρά με άλλα μέσα. Ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή, μέσα από μια ψηφιακή δικτατορία που έχουμε, μεγάλες πλατφόρμες διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Και ήθελα να σας ρωτήσω, με τι κριτήρια αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες επιλέγουν να απορρίπτουν ή να υιοθετούν απόψεις από τη στιγμή που με την κοινή λογική δεν μπαίνει στη συζήτηση κάτι τέτοιο? Δεν μπορεί δηλαδή παιδάκια τα οποία είναι σκελετωμένα από την πείνα να χαρακτηρίζονται πορνογραφικό υλικό? Δηλαδή, στην επέτειο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που δείχνει, ας πούμε, τα παιδάκια από το Auschwitz, πρέπει να κατεβαίνουν εικόνες από εκεί? Τα παιδιά της πείνας το χειμώνα του 1941 στην Αθήνα. Το ίδιο ήταν. Λοιπόν, κοιτάξτε, το Facebook ανήκει σε μια εταιρεία πολυεθνική, την Μετά. Έχει δισεκατομμύρια χρήστες. Σου παραχωρεί, για να ξέρουμε ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε, η πλατφόρμα σου παραχωρεί το δικαίωμα να γίνεις χρήστης της, έχει θεσπίσει ορισμένους κανόνες. Εμείς οι χρήστες παράγουμε ένα περιεχόμενο, άλλος το δημοσιεύει συνταγές, άλλος δημοσιεύει, το έχω κάνει και εγώ, δηλαδή φωτογραφίες από τα σκυλιά του. Εγώ όμως δημοσιεύω ποιήση, πολιτική, θέατρο κτλ. Προτιμώ, ας πούμε, μια πιο ιστορία που μου αρέσει πάρα πολύ κτλ. Το περιεχόμενο αυτό το παίρνει το Μετά,
Και πηγαίνει στους διαφημιζόμενους και τους λέει: ορίστε μια γεύση αυτά τα δισεκατομμύρια χρήστες, βάλτε διαφημίσεις για να έχω και εγώ κέρδη δισεκατομμυρίων. Αυτή είναι η κατάσταση. Περί αυτού πρόκειται. Είτε πρόκειται για το Facebook, είτε πρόκειται για το Twitter, είτε πρόκειται για το Instagram, είτε πρόκειται για το TikTok, το οποίο ανοίξει σε Κινέζους. Από εκεί και πέρα, οι κανόνες που έχει θεσπίσει ως προς την προστασία των χρηστών ηθών κτλ. Είναι πολύ αόριστοι, πολύ γενικοί και μπορούν φυσικά να γίνουν καταχρήσεις. Οι καταχρήσεις αυτές γίνονται σε πρώτο βαθμό από έναν αλγόριθμο, ο οποίος είναι κάτι το ψυχρό και εξετάζει διάφορες παραμέτρους δημοσιεύματα, αλλά υπάρχει και η άλλη περίπτωση, η περίπτωση των ομαδικών καταγγελιών. Στο παρελθόν εγώ έχω υποστεί τέτοιου είδους επιθέσεις, έτσι τις αποκαλώ, με ομαδικές καταγγελίες για κείμενα που έχω δημοσιεύσει και καταγγέλουν διάφορες πολιτικές συμπεριφορές ή αναδεικνύουν διάφορα ιστορικά ζητήματα για τα οποία στη χώρα μας είτε επικρατεί άγνοια, είτε επικρατεί μία συσκότηση, ακριβώς γιατί μία πλευρά θεωρεί ότι έγιναν όλα καλώς καμωμένα, παραδείγματος χάρη στον εμφύλιο πόλεμο. Τις προηγούμενες φορές έκανα πάλι ένσταση, ζητούσε ας πούμε να μου εξηγηθεί ο λόγος κτλ. Και παρέθετα συγκεκριμένα επιχειρήματα, τα οποία βέβαια γινόταν δεκτά, αλλά υπάρχει μια ταλαιπωρία σε αυτή την περίπτωση. Παρεπιπτόντως όμως ο λογαριασμός επανήλθε, έτσι, μετά την ένσταση. Ναι, μετά από, κοιτάξτε, υπήρξαν συνάδελφοι στην Athens Voice, στο Liberal, στο Sky TV, οι οποίοι ανέδειξαν το θέμα. Δεν έδειξαν το θέμα. Το θέμα πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Το κείμενο για τον Κολοντομόρ έχει κοινοποιηθεί μερικές χιλιάδες φορές. Ούτε καν εκατοντάδες. Δεν μπορούσε να γίνει μεγαλύτερη διαφήμιση από αυτούς που θέλω να αποκόψουν. Μεγαλύτερη διάδοση του κειμένου και της ιστορικής αλήθειας. Γιατί γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Δεν μιλάμε για έναν τριανταφύλλο. Θα μιλήσουμε αναλυτικά. Πάντως, εγώ πριν να πούμε τώρα στο ιστορικό πεδίο της περίοδου εκεί, το Γολοντομόρ, ήθελα να σας πω ότι και ο Κώστας ο Παπαϊωάννου, μέσα από τους ανθρώπους που παρότι ήταν από τα ηγετικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, το 1955 που υπαρκτός σοσιαλισμός ήταν στο απόγειό του, έλεγε αλήθειες, τολμούσε και πολλά από αυτά που έχω δει στην αρθρογραφία της δικής σας τα έχει πει και αυτός. Βεβαίως υπάρχει το γνωστό βιβλίο για τον ολοκληρωτισμό. Οι γένες του ολοκληρωτισμού που έχει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, θέλω να πείτε δύο λόγια για το ιστορικό πλαίσιο εκείνης της περίοδου. Πώς ξεκίνησε? Κοιτάξτε, το 1930 είχαμε δύο βασικά γεγονότα. Το πρώτο ήταν ότι η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος από συλλογική μορφή έγινε μονοπρόσωπη με την ανάληψη της ηγεσίας από τον Στάλιν. Και δεύτερον, ο Στάλιν θεώρησε ότι η Σοβιετική Ένωση μάλλον έπρεπε μέσα σε 10 χρόνια να φτάσει και να ξεπεράσει σε οικονομική ανάπτυξη και κυρίως σε βιομηχάνηση τις χώρες Δυτικής Ευρώπης. Για να συμβεί αυτό χρειαζόταν μεγάλες μάζες φτηνής εργατικής δύναμης. Αυτό ήταν το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος ήταν ότι την εποχή εκεί πάρθηκε μια ολέθρια απόφαση για το σοβιετικό καθεστώς, το αποτέλεσμα και η επίπτωση της οποίας φάνηκε το 1991 με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή, να θυμίσω ότι το 1917-18 οι Μπολσεβίκοι πήραν την εξουσία χάρη στη στήριξη που είχαν από ένα μεγάλο μέρος αγροτικής τάξης, επειδή τους είχαν υποσχεθεί ότι θα διανέμουν τα χωράφια και τη γη σε αυτούς για να μπορέσουν να βγάζουν το ψωμί τους και να ζουν την οικογένειά τους. 1930 λοιπόν αποφασίσανε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ατομική ιδιοκτησία στην αγροτική οικονομία και ότι όλοι θα έπρεπε να ενταχθούν στα συνεταιριστικά σοσιαλιστικά αγροκτήματα, τα οποία έγιναν γνωστά ως κολχόζ, έμειναν στην ιστορία. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να πάρουν από... Παράλληλα έγινε και η διαδικασία της αποκουλακοποίησης, δηλαδή προσπάθησαν να εξισώσουν προς τα κάτω τους λεγόμενους κουλάκους, οι οποίοι ήταν για τα δεδομένα της εποχής οι εύποροι αγρότες. Θα πρέπει να πούμε εδώ τι ήταν οι εύποροι αγρότες. Ήταν αγρότης ο οποίος είχε, ξέρω εγώ, 2-3 στρέμματα, 2 κατσίκες, μια γελάδα, ένα άλογο, ένα ινί, ένα άρωτρο,
και ένα μέρος όπου το χρησιμοποιούσε ως σαλόνι για να μαζέψει τα γεννήματα από τη δουλειά του. Αυτή ήταν η εύκολη αγρότες στην εποχή εκείνη. Και οι οποίοι ένα μέρος της παραγωγής μπορούσαν να το πουλήσουν ή να το ανταλλάξουν με άλλα είδη, όπως ήταν το αλάτι και η ζάχαρη, προϊόντα αναγκαία για τη συντήρηση των υπολείπων προϊόντων, ας πούμε, είτε για να φτιάξουν μαρμελάδες, είτε για να φτιάξουν παστά. Λάβετε υπόψη ότι η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση, ως κλίμα, ως φύση, είναι ιδιαίτερα εχθρική απέναντι στον άνθρωπο. Είναι πολύ δύσκολη και οι άνθρωποι ζούσαν πολύ μετρημένα. Συγγνώμη. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία να παίρνουν από τους χωρικούς τα μέσα παραγωγής, όπως τα έλεγε ένας μαζιστής, και να τους υποχρεώνουν να ενταχθούν στα συνεταιριστικά αγροκτήματα. Αυτό προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις. Υπήρχαν άπειρες αγροτικές εξεγέρσεις, οι οποίες όλες πνίγηκαν στο αίμα από το στρατό και τους νεαρούς φανατικούς μέλη της τότε κομμουνιστικής νεολαίας. Τους παίρνανε ακόμα και τους σπόρους για την επόμενη χρονιά. Με αποτέλεσμα να προκληθεί αυτός ο λοιμός. Ο λοιμός γνώρισε πολύ μεγάλη έκταση στην Ουκρανία. Να θυμίσω ότι μέχρι σήμερα η Ουκρανία θεωρείται στο βολόνας του κόσμου. Έτσι. Έχει τεράστια παραγωγή. Το βλέπουμε και με τις συνθήκες τις σημερινές, αυτό που επικρατεί. Ναι, και το βλέπουμε και αυτό που γίνεται σήμερα. Το βολόνας στην Ουκρανία. Εξαγωγή των σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια. Λοιπόν, επεκτάθηκε στη Νότια Ρωσία, στο Κουμπάν, στην περιοχή του Κουμπάν, της Σταυρούπολης και έφτασε μέχρι το Καζακστάν. Οι άνθρωποι πεινούσαν, οι άνθρωποι τρώγανε ανθρώπους, έχουμε θεταμένα περιστατικά κανιβαλισμού, πέθανε το ένα από τα παιδιά της οικογένειας, τότε μάχησε η μάνα και τάιζε με αυτό τα υπόλοιπα παιδιά. Ή πέθανε η νεαρή σύζυγος και ο σύζυγος τεμάχιζε τη μητέρα, ας πούμε, για να ταΐσει τα παιδιά να μην πεθάνουν και αυτά. Αυτές τις ακρότητες, μέσα σε αυτές τις ακρότητες έχετε περιγράψει στο παρελθόν και το νόμο για τα τέσσερα στάχια. Τι ακριβώς ήταν αυτό? Ο νόμος για τα τέσσερα στάχια ήταν ένας νόμος ο οποίος έλεγε ότι όποιος κλέψει, ας πούμε, ακόμα και τέσσερα στάχια από την συλλογική κοινωνική παραγωγή, εκτελείται. Και έτσι εκτελέστηκαν δεκάδες χιλιάδες μικρά παιδιά, τα οποία ακολουθούσαν τα κάρα που μετέφεραν τα στάχια για να τα πάνε στο αλόνι και από εκεί το εργοστάσιο για να γίνουν. Πέφτανε στάχια όταν τα μετάφερε. Όποια λοιπόν παιδάκια τα μάζευε αυτά τα πράγματα, έπια γυναίκα την πέρα και την εκτελούσαν για κλοπή σοσιαλιστικής περιουσίας. Είναι νόμος ο οποίος πάρθηκε για την εποχή εκεί. Να θυμίσω ότι το 1926 με την αναθεώρηση του Σοβιετικού Ποινικού Κώδικα επιτράπηκε η εκτέλεση παιδιών από 14 ετών και πάνω. Και μετά το κατεβάσανε στα 12, το 36-38. Άμα πάτε έξω από τη Μόσχα, έχει δύο μεγάλους ομαδικούς τάφους. Ο ένας είναι στην Κομουνάρκα, όπως λέγεται, και ο άλλος είναι λίγο πιο πέρα, όπου έχουν από 25-50 χιλιάδες θύματα, ανάμεσά τους και πάρα πολλά παιδιά. Σε ένα από αυτά εγώ βρήκα και τον τάφο, το κενοτάφιο δηλαδή, έτσι, του ιερέα της ελληνικής διπλωματικής αποστολής στη Μόσχα το 1936. Το λέω αυτό γιατί έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Αυτή ήταν η κατάσταση, αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο. Τώρα, το γεγονός ότι πάρθηκε αυτή η απόφαση για την αγροτική οικονομία δημιούργησε μια χοντροειδή στρέβλωση. Δηλαδή, κάποιος στην Κεντρική Επιτροπή, στο Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής, αποφάσιζε πόσο θα στοιχίζει χοντρικά ένα κιλό σιτάρι και πόσο θα πουλήσει το ψωμί στην αγορά. Καμία ανάλυση του κόστους, καμία ανάλυση της απόσβεσης των επενδύσεων που είχαν γίνει κλπ. Αυτό, ξέρετε, η ιστορία είναι μια μακρόχρονη διαδικασία. Οι άνθρωποι έχουμε το ελάττωμα να θέλουμε να ζήσουμε όλη την ιστορία και τη διάρκεια της ζωής μας. Θα ζήσουμε κάποια λίγα περιστατικά. Ωστόσο, αυτό που έγινε το 30 φάνηκε καθαρά το 91. Να θυμίσω επίσης ότι μια προσπάθεια μεταρρύθμισης αυτού του συστήματος ήταν το 63, όταν ο Χρουτσόφ αποφάσισε να απελευθερώσει τις λιανικές τιμές των αγροτικών προϊόντων. Τότε αυτές αυξήθηκαν πολύ και είχαμε πολύ μεγάλες εξεγέρσεις των αγροτών στα αστικά κέντρα, με πιο γνωστή εκείνη του Νοβοτσερκάς, η οποία επίσης πνίγηκε. Περίοδο 60-65 περίπου. 63. Και αρνήθηκε ο στρατός να επιβολήσει, καθαιρέθηκε ο στρατηγός, ο οποίος πέθανε εκεί γύρω στο 1989, όπως έψαξε την βιογραφία.
φωτογραφία του και μετά έφτασε στα τέβοντα της ΚΑΚΕΜΠΕ, δηλαδή της πολιτικής μυστικής αστυνομίας ή της Επιτροπής Στρατιωτικής Ασφαλείας, όπως λεγόταν, και έπνιξε στο αίμα μια ολόκληρη πόλη. Έγιναν κι άλλες, πολλές. Η πιο γνωστή όμως είναι αυτή που σας λέω, του Νοβοτσερκάσκ. Πρόσφατα, μάλιστα, ένας συστημικός, οργανικός διανοούμενος της Ρωσίας, ο σκηνοθέτης Αντρέι Κοντσαλόφσκι, ο αδελφός του Νικίτα Μιχαλκόφ, γύρισε μια ταινία που λέγεται «Γεια σας, σύντροφοι», και είναι ακριβώς η ιστορία με τα γεγονότα στο Νοβοτσερκάσκ. Τα θύματα του λοιμού, γιατί πρόκειται για μια γενοκτονία, πόσο περίπου, σε τι αριθμό... Σας είπα και προηγουμένως ότι υπολογίζουν οι επιστήμονες ότι φτάνουν τα 8 εκατομμύρια. Σε ολόκληρη, όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά στις περιοχές που φτάνουν μέχρι το Καζακστάν. Ολοκληρώστε. Είναι ο δεύτερος λοιμός ο οποίος έζησε η Σοβιετική Ρωσία. Ο πρώτος λοιμός που ήταν στις αρχές δεκαετίας του 20. Η Ρωσία σώθηκε και ο ρωσικός και η Σοβιετική πληθυσμοί γέννη σωθήκανε χάρη στην Αμερικανική βοήθεια, πράγμα που ελάχιστοι αναφέρουν στις συζητήσεις και στο δημόσιο διάλογο που υπάρχει. Αν δεν υπήρχε, το λένε οι ίδιοι. Εγώ έχω άπειρα αρχιακά έγγραφα τα οποία αναφέρουν, ας πούμε, ότι χάρη στην βοήθεια των Αμερικάνων κατάφεραν οι Ρώσοι στις αρχές δεκαετίας του 19-20-21, που υπήρχε μεγάλος λοιμός τότε, να σώσουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους. Όλα αυτά που μας λέτε επιβεβαιώνονται με πηγές. Γιατί προβοκατόρικα κάποιος μπορεί να πει ότι όλα αυτά μπορεί να είναι μια προπαγάνδα, ας πούμε, του καπιταλιστικού κόσμου. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά υπάρχει αρχαιακό υλικό το οποίο κανείς δεν μπορεί να αφισβητήσει. Εγώ, ας πούμε, μέχρι και στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 δούλεψα πάρα πολύ με τα ρωσικά κρατικά αρχεία της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Ζητούσα συγκεκριμένους φακέλους, τους σκανάρανε, μου τους στέλνανε, τους πλήρωνα το κόστος αυτής της εργασίας, γιατί έχουν ένα τιμολόγιο, ανασελίδα κτλ. Και να θυμίσω ότι πέρσι δημοσίευσα επί 7 μήνες στην ιστοσελίδα liberal.gr άπειρα άρθρα βασισμένα πάντα και μόνο σε αρχαϊκό υλικό. Πριν λίγο, για παράδειγμα, στο Facebook δημοσίευσα 3 άρθρα που είχα γράψει τότε για την ανθρωποφαγία στα Γκουλάκ, όπου είναι εκθέσεις κομματικών στελεχών. Κομματικών στελεχών. Τα οποία έστελναν προς τις ανώτερες βαθμίδες ιεραρχίες τα report που λέμε, τις εκθέσεις για το πώς έχει κατάσταση στη μία ή στην άλλη περιοχή όπου υπήρχαν στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων. Κύριε Τριανταφυλλίδη, η γενοκτονία αυτή που έχει τέτοιο μέγεθος, είναι μεγαλύτερη, ας πούμε, ακόμα και από αυτό το ολοκαύτωμα, από πόσες χώρες έχει αναγνωριστεί και τι θέση έχει κρατήσει η Ελλάδα? Τελευταία υπάρχουν 27 χώρες που έχουν. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα αναγνωρίσει το λοιμό της εποχής αυτής ως γενοκτονία. Ωστόσο, 27 χώρες στη Δυτική Ευρώπη το έχουν κάνει. Στην Ευρώπη, επίσης, στο Ευρωκοινοβούλιο έχει καθιερωθεί η μέρα κατά του ολοκληρωτισμού τον Αύγουστο, όπου και η Ελλάδα ψήφισε υπέρ αυτής της απόφασης τότε, όταν έγινε αυτό πράγμα πριν 10 χρόνια. Εντάξει, νομίζω ότι στην ιστορία, κοιτάξτε εδώ, ακόμα τώρα συζητάμε για τη γενοκτονία των Αρμενίων, ας πούμε, και πολλές χώρες το έχουν κάνει. Θα πούμε και δύο λόγια γι' αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό κάτι άλλο. Το εύλογα τώρα τίθεται το ερώτημα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος διαχρονικά πώς έχει αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, γιατί όπως είπαμε ο Παπα Ιωάννου, ας πούμε, έχει γράψει αρκετά πράγματα και τότε μάλιστα που ήταν στην... Ο Καστοριάδης έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Και υπήρξαν, να σας θυμίσω, από τη δεκαετία του 40 φωνές οι οποίες μιλούσαν γι' αυτό. Οι δύο πιο χαρακτηριστικές είναι ο Άρθρου Κέσλερ με το βιβλίο του «Κομισάριος και ο Γιώργης και το μηδέν και το άπειρο». Είναι επίσης και ο Άλντους Χάξλεϊ, ο οποίος έλαβε αυτό μέρος. Βέβαια, τότε δεν ακουγόταν αυτές οι φωνές. Ήταν πολύ δυνατή η γοητεία η οποία ασκούσε ο θαυμαστός καινούριος κόσμος του φωτεινού μου κομμουνιστικού μέλλοντος που περιγράφανε οι κομμουνιστές ανά τον κόσμο, είτε όσο υπήρχε η Κομμουνιστική Διεθνής, είτε και αργότερα όταν έγινε το Γραφείο Πληροφόρησης, το Σόφιν, το Ινφομπυρό, και αργότερα κατά μόνα στα κομμουνιστικά κόμματα. Σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας αρνείται
τόσο την τραγωδία, την ανθρωπιστική τραγωδία του Λοιμού, όσο και τη μεγάλη ανθρωπιστική τραγωδία των Γκουλάκ. Ισχυρίζεται ότι πρόκειται για εγκληματικά στοιχεία τα οποία τα κλείσανε μέσα κτλ. Αυτό έχει καταρριφθεί, ξέρετε. Ιστορικά έχουν απελευθερωθεί, αποδεσμευτεί τα αρχεία της εποχής εκείνης και ιδίως του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Έχουμε στα χέρια μας τα πρακτικά του πολιτικού γραφείου, όπου αποφασίζουν, δηλαδή πέραν μια απόφαση και λέγανε σε εκείνη την περιοχή πρέπει να εκτελέσουμε 100 εχθρούς του λαού, και ερχόταν μετά έτοιμα από την Περιφερειακή Επιτροπή του Κόμματος και έλεγε να τους αυξήσουμε στις 2.500, γιατί τόσους έχουμε συλλάβει και δεν... τραγικά πράγματα. Και τρομακτικά. Τέτοιες τραγικές αποκλίσεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ξέρετε, μιλούν, ας πούμε, εγώ ξέρω πολύ χαρακτηριστικά και με ακρίβεια, ότι κατά τη διάρκεια των σταλινικών διώξεων 36-38 γράφτηκαν 4 εκατομμύρια καταγγελίες για εχθρούς του λαού, δηλαδή ο διπλανός σου, ο γείτονάς σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά καταγγέλαν τους γονείς τους εχθρούς του λαού. Για διάφορους λόγους. Είτε ο διπλανός γιατί ήθελε να πάρει το δωμάτιο στο κοινοβιακό διαμέρισμα, είτε γιατί υπήρξε μια ερωτική αντιζηλία, είτε γιατί έψαχναν να βρουν ένα θύμα να φορτώσουν, ας πούμε, τις αστοχίες στην παραγωγή κλπ. Κύριε Κρεταυγίδη, οδεύοντας προς το τέλος, ο γερμανικός λαός είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τα εγκλήματα του Χίτλερ. Σας το λέω αυτό για να το μεταφέρω το ερώτημα στο ρώσκο λαό. Ο ρώσκος λαός είναι υπεύθυνος για τα εγκλήματα του Στάλιν. Γιατί σας το λέω αυτό για να ολοκληρώσουμε αυτό, διότι και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές φωνές, ιδιαίτερως και αυτή την περίοδο που υπάρχει είναι στο ζενίτ η επιθετικότητα της Τουρκίας, που λέει ότι οι δύο λαοί είναι φίλοι, εξυπακούεται ότι είναι φίλοι, αλλά οι γενοκτονίες και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έκανε ο Κεμάλ, επειδή αναφερθήκατε στη γενοκτονία των Αρμενίων, αμνηστεύουν τον τουρκικό λαό. Υπάρχουν δύο διαφορετικές έννοιες. Υπάρχει η έννοια της ευθύνης και υπάρχει η έννοια της ενοχής. Και κατ' επέκταση η έννοια της συνενοχής. Εγώ όταν ήμουν μικρός πίστευα στην αδελφοσύνη των λαών κτλ. Αυτή τη στιγμή, το τέλος της ζωής μου, μεγάλος πια και με τις εμπειρίες που απέκτησα, δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι οι λαοί είναι αδέλφια και ότι μπορούν να αδελφοποιούν κτλ. Βλέπουμε σήμερα τι γίνεται, παραδείγματος χάρη, στη Ρωσία και για τον πόλεμο με την Ουκρανία. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα της ρωσικής κοινωνίας υποστηρίζει τον Πούτιν. Θεωρεί ότι οι Ουκρανοί είναι σύλληπτοι Ναζί, ότι είναι υπάνθρωποι, ότι είναι σατανιστές, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αξίζει να ζουν και ότι η Ουκρανία θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα τεράστιο χώρο όπου θα μετικήσουν οι Ρώσοι, ας πούμε, να τον επικίσουν και τα λοιπά. Πράγμα που κάνανε στην Κρυμαία, πρέπει να σας πω έτσι, από το 2014 και μετά. Περίπου 500.000 Ρώσοι έπικοι κατοικούν σήμερα στην Ουκρανία, η οποία είναι μια περιοχή την παρανόμως απέσπασε δια της βίας η Ρωσία την άνοιξη του 2014. Λοιπόν, κατ' επέκταση θα πρέπει να ξέρουμε ότι την ευθύνη για τον πόλεμο την έχουν αυτοί οι οποίοι δίνουν τις εντολές. Το αίσθημα της ενοχής όμως το έχουν όλοι όσοι υποστηρίζουν αυτές τις ενέργειες. Καταλάβατε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Μάλιστα, κύριε Τρενταυγή, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά. Γιατί και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την και πρόσκληση. Ελπίζω το κείμενό σας να ταξιδέψει ακόμα περισσότερο παρά τις απαγορεύσεις. Θα βγουν και άλλα κείμενα τώρα. Θα βγουν και άλλα κείμενα. Εδώ θα είμαστε. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Φίλοι και φίλοι του Νησιά, γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή.